Γεια σας. Καλησπέρα σας. Μπορώ να πω ότι είμαι ακόμα από την επίρρεια και της εισόδου που πρώτη φορά μπήκα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, μια ζωντανή ατμόσφαιρα που όντας σε ένα ίδρυμα το οποίο προάγει τη γνώση, μου θύμισε τη φράση του, την έπρεπε του Νίτσε, η χαρούμενη επιστήμη, που νομίζω ότι είναι αυτός ο συνδυασμός ανάμεσα στη νόηση και στη δράση, στο Απολλώνιο και στο διανυσιακό στοιχείο. Αυτό νομίζω ότι αρχίζω να το εισπράττω και από όλη την διαδικασία που ακολούθησα, από το πρώτο μέρος που ήταν έντονα συναισθηματικά φορτισμένο, αξιολογητικό, με διάθεση αναγνώρισης και της αποτυχίας, που θεωρώ και εγώ πάρα πολύ βασικό πράγμα στη ζωή μας. Αν θεωρήσουμε μάλιστα ότι σήμερα είμαστε σε μια περίοδο που έρχεται το Πάσχα, θα σας θυμίσω ότι και στην παράδοσή μας η πτώση είναι προϋπόθεση της Ανάστασης. Αυτό για μένα είναι δεδομένο. Αν φοβάσαι την πτώση, δεν μπορεί να σηκωθείς, δεν μπορεί να πετύχεις. Είμαι λοιπόν εξαιρετικά ενσωματωμένος και ευχαριστημένος από ό,τι άκουσα προηγουμένως και μετά από τη θυελώδη ζωτικότητα που ήρθε ο μας, εγώ θα σας προσγειώσω λίγο σε ένα πιο πραγματικό εξωκόσμο, χωρίς να τον αποδεχτώ όμως πραγματικό. Αντικείμενο μας είναι η προσπάθεια να αναδείξουμε μια κρυφή περιοχή, μια περιοχή η οποία έχει μια εξαιρετική αξία μέσα στον Πειραιά, χωρίς να είναι σε γνώση ίσως ούτε και στους ίδιους πειρώντες εμπολής, αλλά ακόμα πολύ παραπάνω πέρα από τον Πειραιά. Ο Πειραιάς, όπως τον βλέπετε, εδώ, από ψηλά, είναι ένα πυκνό, εξαιρετικά πυκνό συγκρότημα. Τα όρια του με τις υπόλοιπες διοικητικές αυτοδιοικήσεις δεν είναι σαφή, όπως δεν είναι εξάλλου σαφή σε κανένα σημείο στην Μητροπολιτική, στο Μητροπολιτικό Συγκρότημα. Το όριό του όμως με τη θάλασσα είναι εξαιρετικά διαγεγραμμένο, αναγνωρίσιμο. Το βλέπω ακόμα και στο σύμβολο του Πανεπιστημίου που έχετε. Βλέπετε αυτή τη διχοτόμηση, το βιβλίο και ο Ποσειδώνας από την άλλη μεριά. Η στεριά και η θάλασσα. Είναι ένα απολύτως αναγνωρίσιμο όριο. Αν τα άλλα δεν είναι, μπορεί ο ένας δρόμος να είναι ένα όριο, να είμαι σε διοικητικές διαιρέσεις που δεν έχουν στην πραγματικότητα καμία σημασία, το όριο με τη θάλασσα είναι εμφανές και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον? Γιατί μπορεί να παραλάβει και να οργανώσει ανθρώπινες συμπεριφορές έξω με το πιο πλατή και ευρύ περιεχόμενο. Είτε μπορεί κανείς να ταξιδέψει, είτε να επιστρέψει, είτε να ψαρέψει, είτε να ερωτευτεί, ας πούμε, είτε να έχει ένα διαλογισμό, είτε να τρέξει, είτε να αθληθεί. Μπορεί να σκεφτείτε άπειρες δραστηριότητες, τις οποίες έχετε την εσωτερική ελευθερία να τις χειριστείτε σε αυτό το όριο ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα. Κάτι που δεν σας το δίνει ένας αμυγός προσδιορισμένος χώρος. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ρευστό όριο και εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εάν δείτε λοιπόν το περίγραμμα τώρα αυτού του Πειραιά, θα δείτε ότι σχεδόν έχει μία μονοσήμα ή μάλλον έχει πολύ άκαμπτα και προσδιορισμένες χρήσεις. Έχουμε κατοικία, έχουμε εστιατόρια, ουζερή, απαραίτητα ας πούμε, για τη φυσιολογική ζωή και το ξέδωμα ενός ανθρώπου. Έχουμε κάποιο αθλητισμό. Δεν έχουμε όμως άλλες δραστηριότητες. Παράδειγμα, ένα μεγάλο χώρο, ένα δημόσιο χώρο που θα μπορούσε κανείς να οργανώσει γεγονότα, συγκροτήματα, εκδηλώσεις, φεστιβάλ. Δεν υπάρχει, ας πούμε, που να είναι μέσα στην καρδιά της πόλης. Προσπαθούμε λοιπόν, κάνοντας αυτή την ανάλυση αυτής της πραγματικότητας, να μην την αποδεχτούμε στην πραγματικότητα. Να σκεφτούμε ότι το πραγματικό είναι μια δυνατότητα, μια πρώτη ύλη που μπορούμε να τη χειριστούμε σύμφωνα με ένα φαντασιακό. Το φαντασιακό, κατά τη γνώμη μου, είναι μια ενδυνάμει πραγματικότητα. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Για να γίνει όμως πραγματικότητα αυτή η άλλη πραγματικότητα, χρειάζεται η πράξη. Η πράξη είναι αυτός ο μοχλός που το φαντασιακό μας επηρεάζει την πραγματικότητα. Αυτό είναι το συστατικό που για μένα οδηγεί, ας πούμε, σε αυτό το δεσμό από τη θεωρία, από την πίστη, όπως την εννοεί ο καθής, μέσω της πράξης για να δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα, που θα την αναγνωρίσουμε συνεχεία σαν ένα αυτονόητο απέκριμα, ας πούμε, σαν κάτι που θα μπορούσε να υπάρχει, δηλαδή εκ των υστέρων, αλλά είναι αυτονόητα. Εκ των υστέρων, το αποτέλεσμα της πράξης μας είναι σαν ένα υποδιαγεγραμμένο. Είναι εντελώς λάθος, νομίζω, να το σκεφτόμαστε έτσι. Τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο, τίποτα δεν είναι έξω από την ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή την πρώτη ύλη που έχουμε αντιμετωπίσουμε. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν τον Πειραιά εν δυνάμει. Θέλουμε κάτι να αλλάξουμε, διότι δεν το δεχόμαστε ως έχει. Δεν το απορρίπτουμε. Έχουμε την αγάπη που έλεγε η φίλη μας προηγουμένως. Χωρίς να αγαπάς κάτι, δεν μπορείς να αλλάξεις. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Έτσι. Εκεί έρχεται και ο τρόπος που εμείς θέλουμε να μορφώσουμε πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν μια
ένα εξαιρετικό σημείο όπως είναι η Ετώνια Ακτή, ένας αρχαίος βράχος που κάποτε εδώ πέρα ο μυθικός ήρωας, ο Ιετίων, θα πρέπει να τριγυρνούσε, ας πούμε. Και πάνω σε αυτό, όσοι το γνωρίζετε, έχουμε ένα εξαιρετικό θησαυρό, τον οποίο θέλουμε να τον κάνουμε γνωστό και να αποτελέσει ένα ελκυστήρα για την αναμόρφωση, για την αναμόρφωση της πόλης. Συγγνώμη. Τι περιέχει αυτός? Καταρχήν βλέπετε το μέγεθός του. Αν πάω στο προηγούμενο, θα θυμηθείτε ότι όλη αυτή η ακτογραμμή στον Πειραιά δεν έχει ένα βάθος πεδίου, δεν έχει ένα στρατηγικό βάθος. Είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Έχει το τείχος, τις πολυκατοικίες, χωρίζεται από έναν δρόμο που είναι μεγαλύτερης ή μικρότερης κυκλοφορίας. Η επαφή δηλαδή με τη θάλασσα είναι μετεμποδίων, είναι χαμένη. Δεν μπορεί να τη χειριστεί κανείς. Εδώ λοιπόν θα δείτε ότι έχουμε ένα ακροτήριο μέσα στο λιμάνι, που αν το σκεφτούμε σαν ακροτήριο πόλης, αν το σκεφτούμε σαν πόλη δηλαδή, και όχι σαν λιμάνι, αποκτάει μια νέα ποιότητα χώρου που δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένη πουθενά στον Πειραιά. Αυτός ο μετασχηματισμός αυτής της ακτής, αυτό το μέρος του λιμανιού, που θα εξακολουθεί το λιμάνι να παραμένει λιμάνι, διότι αποτελεί ένα ζωτικό χώρο, δεν θέλουμε μια στεγανοποιημένη λειτουργία, κάτι. Ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο, ένα απλό κέλυφος υπάρχει, είναι ένα ερείπιο, ερχόμαστε και δίνουμε μια νέα χρήση. Αντίθετα, θέλουμε αυτό το ζωντανό περίγυρο σε 24-ωρη βάση που σφίζει από ζωή, μετακίνηση, από χαιρετισμούς, αφήξεις, να του δώσουμε και μια νέα δυνατότητα και για αυτόν που έρχεται έστω στιγμαία ή τράνζιτα στον Πειραιά να παραμείνει, αλλά και να ανοίξουμε αυτό το ακροτήρι να γίνει ένα κομμάτι από τον αστικό ιστό. Αυτό είναι το στοίχημα που θέλουμε να πετύχουμε. Και θέλουμε να το πετύχουμε όχι επαναλαμβάνοντας χρήσεις οι οποίες είναι διάχυτες, όπως είπα προηγουμένως στην ακτογραμμή, αλλά προσλαμβάνοντας εντελώς νέες δραστηριότητες και ποιότητες που δεν υφίστανται. Θα σας δείξω τώρα τι ακριβώς έχουμε να αναδείξουμε. Έχουμε καταρχήν τις ιατώνιες πύλες. Μπορεί να περνάει κανείς πολύ εύκολα από το λιμάνι, πολύ δύσκολο όμως, επειδή είναι μπροστά σε έναν δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας, πολύ δύσκολο τις παρατηρεί. Και όμως αυτό το όριο ήταν το δυτικό όριο της άμυνας Αθήνας. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά στρατηγικό σημείο ή αντιστρόφως από εκεί που οποιοδήποτε ερχόταν από την υπόλοιπη Ήπειρο, μεσογειακή χώρα, ας πούμε, θα περνούσε στον Πειραιά. Είναι ένας αρχαιολογικός χώρος που αυτή τη στιγμή έχει μηδενική, κυριολεκτικά μηδονική επίσκεψη. Ουδείς δηλαδή τον επισκέφτεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και νομίζω και πολλοί λίγοι τον παρατηρούν μέσα από το άγχος να ταξιδέψουν ή να επιστρέψουν. Αυτές λοιπόν οι Ετώνιες Πύλες είναι ένα κομμάτι του αρχαιολογικού χώρου που θα το ενσωματώσουμε μέσα στο project της πολιτικής ακτής. Και μάλιστα θα οδηγήσουμε ένα μουσείο δίπλα σε αυτό, καταργώντας, θα σου δείξω μετά στο master plan τι εννοώ, πώς θα μπορεί αυτός ο χώρος να γίνει πιο προσβάσιμος, βιώσιμος και προσβατός μέσα από τον αστικό ιστό. Το επόμενο είναι οι δεξαμενές. Πολύ δύσκολο να τις δει κανείς. Είναι ένα εξαιρετικό έργο του τέλους του προπροηγούμενου αιώνα. Έτσι. Έχει γίνει από μία πλευρά και έχει γίνει μία ανακύκλωση των τείχων, δηλαδή από τα τείχη τα οποία ξέρετε από τις Ιετώνιες Πύλες ξεκινούσαν και περνούσαν απέναντι. Ένα πολύ μεγάλο υλικό από αυτό έχει ενσωματωθεί στο να δημιουργηθούν αυτές οι αποθήκες. Έχει λοιπόν κανείς με αυτόν τον τρόπο διατηρεί έστω και στρεβλώς, έστω και με έμεσο τρόπο, αυτή την ιστορική μνήμη των τείχων, ας πούμε. Οι δεξαμενές είναι εξαιρετικά επίσης ενδιαφέρον έργο. Δεν έχουμε αντίστοιχη στην Ελλάδα πουθενά. Από τις λίγες επίσης στη Μεσόγειο. Δεν είναι επισκέψιμες. Είναι αυτή η σημερινή λειτουργία. Θα τις απελευθερώσουμε όμως με την πάροδο του χρόνου. Το επόμενο είναι και το κεντρικό κτίριο που όλοι θα το ξέρετε, φαντάζομαι. Είναι το Σιλό. Με το ρολόι επάνω που σε κάποιες στιγμές της μέρας θα ακούσετε να παίζει τα παιδιά του Πειραιά, ας πούμε, και ενδεχομένως σας δημιουργεί συναισθηματικές μνήμες. Αυτό το Σιλό που είναι ένα γυμνό, όπως το βλέπετε, και σκληρό κτίριο, εμπεριέχει μέσα ένα μηχανολογικό πλούτο και ανθρώπινες ιστορίες που δεν τις φαντάζεται κανείς, ας πούμε. Ήταν ένας σταθμός μεταφόρτωσης δημητριακών από δίπλα το πλοίο, με τους γερανούς που βλέπετε να μεταφέρουν αυτό το εμπόρευμα, να το αποθηκεύουν μέσα αυτές τις δεξαμενές τις κυψέλες, όπως λέμε, που σκεφτείτε είναι ένας χώρος 4x4 με ύψος μια πολυκατοικία. Ένας δηλαδή θηριώδης χώρος αποθήκευσης που όλο αυτό το εσωτερικό, ο εσωτερικός πλούτος που σας δείχνω τώρα και υπάρχει, που επίσης είναι παντελώς άγνωστος, είναι μέσα στην πρόθεσή μας να το αναδείξουμε, να τον κάνουμε προσβατό και σαν
μνήμη αυτής της λειτουργίας, γιατί όπως και η πόλη ήταν προηγουμένως και στο εισαγωγικά ότι δεν είναι τίποτα παρά ένα αποτύπωμα ανθρώπων, ας πούμε, είτε των σημερινών με την έννοια του φαντασιακού που το κάνουν πραγματικότητα, είτε με τις προηγούμενες γενιές που άφησαν το υλικό τους αποτύπωμα, έτσι και αυτό το σιλό θα το κρατήσουμε αυτή τη μνήμη της λειτουργίας σε ένα κομμάτι από το μουσείο. Τι μουσείο? Ένα μουσείο εν άλλων αρχαιοτήτων. Οι εν άλλες αρχαιότητες είναι ένας τεράστιος πλούτος στην Ελλάδα, μέσα στο βυθό οι περισσότερες και εν δυνάμει ένα υλικό από το οποίο μπορούμε να το αναδείξουμε. Και επίσης, συγγνώμη, αυτά είναι τα προηγούμενα. Εντάξει, εκεί. Οι ενάλλες αρχαιότητες είναι ένα μοναδικό μουσείο το οποίο θα δημιουργήσουμε. Δεν υπάρχει αντίστοιχο στην Ελλάδα, είναι και από τα ελάχιστα μονοθεματικά στον κόσμο. Αποκλειστικά δηλαδή στο να δώσουμε τη θάλασσα να τη βγάλουμε στη στεριά και να έχει και μία διάρκεια αυτό. Δηλαδή είναι ένα ατέλειωτο μουσείο, διότι οι θάλασσες μας είναι ατέλειωτες και οι θησαυρίτες είναι επίσης ατέλειωτες. Και θα σας δείξω έστω και σποραδικά για να δείτε, έχετε μια εικόνα τι μπορεί να έχουμε. Έχουμε ένα βυζαντινό ναυάγιο στη Ρόδο. Έχουμε μια Λάρνακα η οποία έχει βρεθεί στη Σαπιέντζα, έξω από τη Μεθόνη. Έχουμε θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς, όχι μόνο μεταφορικά, νομίσματα δηλαδή, επίσης από το προηγούμενο ναυάγιο στη Ρόδο. Επίσης χρυσαφικά που όσα έχουν γλιτώσει και από αρχαία κάπηλους. Και τέλος έχουμε και ωραίες μορφές. Έχουμε μία κόρη της Καλύμνου, ας πούμε. Και άλλα πολλά που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δείξω. Εμείς για να προβάλλουμε όλο αυτό το πλούτο, ο οποίος είναι επίσης άγνωστος και αποθηκευμένος αυτή τη στιγμή, κάναμε μία πολύ ωραία έκδοση όπου δώσαμε όλα αυτά τα δεδομένα ώστε να προετοιμάσουμε για την υποδοχή αυτού του μουσείου. Έχουμε λοιπόν τέλος τις αποθήκες, οι οποίες μπορεί να μην είναι ένα έργο, μπορεί να μην έχει μία δυνατότητα να το δει κανείς με μια αισθητική λειτουργία ή να έχει μια παράδοση όπως τα προηγούμενα. Είναι όμως ένα επίσης δυναμικό, ένα απόθυμο το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ ζωντανά. Γιατί? Για να δώσουμε και νέες δραστηριότητες, όχι μόνο αυτή την πλευρά που σας είπα, που αναφέρεται στην ουσία στην αρχαία μας παράδοση, στο ότι παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές, αλλά να δώσουμε και τη δυνατότητα σε αυτό που ονομάζουμε ένα πολιτιστικό εργοστάσιο, δηλαδή να παράγεται τέχνη. Όταν λέμε να παράγεται τέχνη, σημαίνει να έχουμε, μπορεί να έχουμε βίντεο, μπορεί να έχουμε ζωγραφική, μπορεί να έχουμε χορό, μπορεί να έχουμε μουσικό συγκρότημα. Ό,τι μπορεί σαν νέα γενιά να παράξει και να παρουσιάσει το νέο πρόσωπο της Ελλάδας, όχι μόνο αυτό που αφορά το παρελθόν, αλλά το καινούριο, επίσης μπορεί να εγκατασταθεί εκεί. Εν ολίγης, σε αυτή την ακτή, την οποία είναι λίγο πολύ αυτή τη στιγμή γνωστή μόνο σε κάποιον που περνάει για να ταξιδέψει ή να επιστρέψει. Αυτή την πραγματικότητα λοιπόν, επειδή δεν την αποδεχόμαστε ως έτσι ανενεργό στοιχείο, την ενεργοποιούμε. Τη βγάζουμε τις κρυφές αξίες που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή και τις οργανώνουμε. Αυτό το κάναμε μέσω ενός, συγγνώμη, πέρασα, μέσω ενός, θέλω να πάω στο master plan, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, οργανώσαμε λοιπόν, για να περάσουμε από αυτή τη φαντασίωση, ας πούμε, στην πράξη, να οργανώσουμε, να δώσουμε την ταυτότητα, όπως σας είπα, σε αυτά τα κτίρια, να δώσουμε το περιεχόμενο σε αυτά. Συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο, φτιάξαμε ένα μουσιολογικό πρόγραμμα και θελήσαμε να απευθυνθούμε στο πιο ανοιχτό κοινό που υπάρχει, στους νέους, να κάνουμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που να απευθύνεται στον οποιονδήποτε, όπου γης, απλώς με το να έχει την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, καμία άλλη προϋπόθεση, καμία άλλη εμπειρία, καμία επιτυχία ή αποτυχία για να συνδεθούμε τα προηγούμενα και να του δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσει ισοτίμως με οποιονδήποτε να πάρει μέρος. Δημιουργήσαμε ένα site δίγλωσσο, το ανεβάσαμε στο ίντερνετ, είχε μια εξαιρετική επισκεψιμότητα από 84 χώρες από όλες τις Ηπείρους. Κατέβασαν όλο αυτό το εξαιρετικό υλικό που είχαμε, που λειτουργήσαμε με την πεποίθηση. Με τη θέληση, μάλλον, δεν είμαστε μια Ελλάδα μίζερη της ζητιανιάς, ας πούμε, και που μόνο πρέπει να κλιπαρεί για βοήθεια, αλλά δείξαμε ένα πρόσωπο με εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, με ένα περιουσιακό στοιχείο, όλη αυτή την παράδοση και όλη αυτή τη δουλειά που είχαμε κάνει, και αυτό εκτιμήθηκε σαφέστατα με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Γιατί αυτά που ζητήσαμε δεν ήταν καθόλου λίγα, και όμως είχαμε 89 συμμετοχές, τις μεσές από
το εξωτερικό, με πάρα πολύ κόπο, πάθος και δύναμη σε αυτά που πρότειναν και τα οποία για μας ήταν μια εξαιρετική ευχαρίστηση ότι μπορέσαμε να παρακινήσουμε όλο αυτόν τον αρχιτεκτονικό κόσμο να παράξει και να μας προσφέρει ατελώς τη δουλειά του, έτσι. Είναι γι' αυτό μια μορφή εθελοντισμού που προσδοκάς βεβαίως ένα αποτέλεσμα, αλλά δεν το έχεις καθόλου σίγουρο. Κάποιοι θα παρευτούν. Οι περισσότεροι δεν είναι. Όμως αυτή η διαδικασία, το να πάρει μέρος κανείς σε ένα τέτοιο έργο, το οποίο δεν μπορεί να το βρει κανείς κάθε μέρα, δεν είναι ένα σπίτι, μια βίλα, ένα σούπερ μάρκετ, είναι ένα έργο το οποίο στα σύνολο έχει μια σπανιότητα και μια ιδιαιτερότητα. Η αναμέτρηση λοιπόν με αυτό ακριβώς το ζήτημα, αυτό το πρόβλημα, ήταν ένα ταξίδι για όλους. Όσοι πήραν μέρος το ευχαριστήθηκαν ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Βεβαίως κάποιοι βαρβεύτηκαν. Έτσι, με δυσκολία ίσως να τα επιλέξουμε ως επιτροπή. Πάντως σε κάποιους έλαχε και αυτή η ευχαρίστηση. Μπορώ να σας δείξω. Θα ήθελα να πω ότι, μάλλον κάτι, ότι ενώ όλα αυτά τα στοιχεία που δώσαμε ήταν κοινά για όλους, ήταν λέει στοιχείο του πραγματικού, όπως έλεγα προηγουμένως, να χειριστούμε, τα αποτελέσματα ήταν εντελώς πολυμορφικά. Διότι τι μεσολάβησε? Μεσολάβησε ακριβώς η δυνατότητα της επεξεργασίας του πραγματικού από την υπηκειμενικότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή πραγματικότητα που είναι από μόνη της υπαρκτή, χωρίς αυτόν που τη χειρίζεται, τη φέρει στα μέτρα του, στη φαντασίωσή του και την προτείνει ως μια νέα εικόνα της πραγματικότητας. Θα σας δείξω μόνο τα 5 πρώτα βραβεία. Θα δείτε, έχουν μια διαφορετική προσέγγιση το καθένα. Το τελευταίο είναι από την Πορτογαλία, μάλιστα δεν ξέρω αν είναι φίλοι μας εδώ πέρα. Είναι Πορτογάλος. Εδώ έχει δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη του βιομηχανικού παρελθόντος. Το δεύτερο, συγγνώμη, το πέρασα, είναι από ένα άλλο γραφείο. Το τρίτο, που έχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση όσον αφορά τον δημόσιο περιβάλλοντα χώρο. Το τέταρτο είναι από τη Ρουμανία. Πάλι έχουμε εδώ πέρα πάλι μια συνάφεια, όπου έχει στην ουσία λειτουργεί με το βότσαλο που πέφτει πάνω στη θάλασσα και δημιουργεί αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει τον χώρο, ας πούμε, στην ευρύτερη κοινό. Και το τέταρτο, αυτό που φέρνει μέσα από τις αποθήκες, μέσα από τα έγκατα, ας πούμε, του σιλό, μέσα από αυτή τον χώρο που έχει αυτή την ιστορία, βγάζει μια οργανική μορφή σαν ένα κήτος, σαν ένα μυθικό, ας πούμε, ζώο, και μέσα εκεί συγκροτείται όλος ο πυρήνας των μουσεολογικών εκθεμάτων. Ο πυρήνας, δηλαδή, του Μουσείου των Αρχαιοτήτων. Όλο αυτό, λοιπόν, το project, πιστέψαμε ότι μπορούμε να το δημιουργήσουμε, απευθυνθήκαμε με όσα δυνατά μέσα για να το ανοίξουμε όσο γίνεται περισσότερο με διαφάνεια, και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ότι, πρώτο, ότι η πραγματικότητα δεν είναι καθόλου δεδομένη, η πραγματικότητα είναι στο χέρι μας, είναι βεβαίως μια πρώτη ύλη, δεν μπορούμε να την τεντώσουμε έξω από την υλικότητά της, αλλά η μορφή είναι δικιά μας, δεν ανήκει σε κανέναν άλλο. Και αυτό, ιδιαίτερα εσείς που είστε πιο νέοι, νομίζω πρέπει να, δεν το λέω διδακτικά, αυτό είναι αυτό που πιστεύω, ότι το μέλλον δεν είναι διαγεγραμμένο, το μέλλον είναι σε εμάς, είναι απέκριμα του εαυτού μας. Και αυτό το εύχομαι σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ.